1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ την υπνοθεραπεύτρια, NLP practitioner και coach, την πολύ γνωστή σε όλους μας, Χριστίνα Δρακοπούλου. Χριστίνα, καλησπέρα και σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις να βρίσκεσαι στο Theater Voice. Φάνη μου, σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά και έτσι έχουμε πει για κάποια πράγματα πριν. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα συζητήσουμε και ανυπομονώ πραγματικά έτσι. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ γιατί με έχεις καλέσει και στο γραφείο σου που βρισκόμαστε στην περιοχή Ζωγράφου εδώ. Ζωγράφου Ηλίσια, έναν πολύ ωραίο χώρο. Εγώ έχω τη χαρά έτσι να τον βλέπω και όλα τον έχεις διακοσμήσει με αγάπη και ενεργειακά είναι και πολύ ωραία γιατί το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Χριστίνα μου, θα ήθελα λίγο να μας πεις λίγα πράγματα για σένα και πώς βρέθηκε σήμερα να ασχολείσαι με αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο κομμάτι. Εγώ καταρχήν να πω ότι δεν ξεκίνησα από αυτό το κομμάτι. Έχω δουλέψει χρόνια, είμαι κλινικός διαιτολόγος και έχω ασχοληθεί με αυτό χρόνια. Μετά ασχολήθηκα πολλά χρόνια με ξενοδοχειακά, με άλλου είδους επιχειρήσεις. Απλά πάντα έψαχνα να βρω κάτι με το οποίο θα μπορώ να βοηθήσω άμεσα. Εμένα αυτό που με φτιάχνει έτσι σαν άνθρωπο, αυτό που νομίζω ότι είναι εκεί που πραγματικά βρίσκω το χρυσό σημείο μου, είναι το να μπορώ να είμαι χρήσιμη. Και όταν κάποια στιγμή για προσωπικούς λόγους άρχισα να ασχολούμαι με την υπνοθεραπεία και είδα πόσο εύκολα και αποτελεσματικά μπορεί κάποιος να βοηθηθεί, εκεί κατάλαβα ότι εκεί αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Και είμαι τόσο ευτυχισμένη που μπορώ να είμαι, να μπορώ να παρέχω αυτά τα πολύ πολύ χρήσιμα εργαλεία, γιατί ουσιαστικά όλοι μας ζούμε μέσα από το μυαλό μας. Και όταν το μυαλό μας το φτιάξουμε έτσι ώστε να μας βοηθάει και να είναι συνοδοιπόρος, τότε νομίζω ότι μπορούμε να πραγματικά να αγγίξουμε τα αστέρια, να έχουμε πολύ γεμάτες, πολύ ωραίες ζωές, με δημιουργία, με πάθος, με τα πάντα. Χριστίνα, καταρχάς να σου πω ότι συμφωνώ ακράδαντα σε όλα αυτά που λες. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που και εγώ βοηθήθηκα πάρα πολύ από αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το growth μου, έτσι να το πω για όσους με γνωρίζουν, έγινε μετά την ενασχόλησή μου με την υπνοθεραπεία. Με βοήθησε, με ξεκλείδωσε, αλλά θα ήθελα λίγο για τους ακροατές μας που μπορεί να μην γνωρίζουν τι είναι η υπνοθεραπεία. Και το πρώτο πράγμα που θα πει, δηλαδή θα πάω και θα κοιμηθώ κάπου. Καταρχήν δεν θα κοιμηθούμε. Είναι γιατί όταν κάνουμε την υπνοθεραπεία, απλά εγώ καθοδηγώ. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται απέναντί μου πηγαίνει ο ίδιος μέσα στο δικό του υποσυνείδητο εγκέφαλο, γιατί ο ίδιος μόνο κρατάει το κλειδί. Οπότε δεν κοιμόμαστε, είμαστε απλά πολύ χαλαροί. Και η υπνοθεραπεία είναι μία φανταστική γέφυρα, ένας φανταστικός τρόπος να μπορέσει ο καθένας μας να μπει μέσα στο μυαλό του σαν ένας λαβύρινθος, όπου όμως με τα σωστά εργαλεία να πάει και να βρει την έξοδο, να πάει να βρει εκεί που είναι αδιέξοδα, να φύγει από κοινά τα κομμάτια, να γκρεμίσει τείχους, να αλλάξει και να φωτίσει όλες εκείνες τις πτυχές του χαρακτήρα του ή της που θα τους βοηθήσουν να φτιάξουν μια ζωή όπως την επιθυμούν. Δηλαδή, κάποιος που ξεκινάει την υπνοθεραπεία είναι κάπου μπλοκαρισμένος στο ίδιο του το μυαλό. Θέλω, ας πούμε, να πετύχω αυτό το στόχο, θέλω να έχω αυτοπεποίθηση, θέλω να έχω μια πολύ ωραία εργασία, μια πολύ ωραία σχέση, ζωή, οτιδήποτε, και για κάποιο λόγο μπλοκάρω. Οπότε, μέσω της υπνοθεραπείας πάμε και βρίσκουμε και αλλάζουμε, διαλύουμε, αποσαφηνίζουμε αυτά τα μπλοκαρίσματα και ουσιαστικά μετά δεν υπάρχουν. Άρα κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να το σκεφτεί, γιατί να έρθει σε σένα? Δηλαδή, μας είπες κάποια πράγματα για τα μπλοκαρίσματα κτλ. Αλλά ένας άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, η υπνοθεραπεία και η μέθοδος αυτή που είναι από τα αρχαία χρόνια και σαφέστατα είναι και επιστημονικά ενδεδειγμένη, έτσι, σε πολλές πτυχές, με διάφορα παρακλάδια που έχει,
πώς μπορεί να βοηθηθεί δηλαδή κάποιος και να δει αποτελέσματα. Έτσι, να πούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, από ένα περιστατικό σου. Κοίτα, πολύ σημαντικά είναι αυτά που κάνουμε αυτόματα. Δηλαδή, ενώ θέλω να κόψω το τσιγάρο, κάτι με κάνει και το ανάβω. Ή ενώ καταλαβαίνω ότι αξίζω και έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου, για κάποιο λόγο με μπλοκάρω. Είναι σαν να μου βάζω αυτοτρικλοποδιά. Ενώ θέλω να χάσω βάρος, κάνω το αντίθετο. Ενώ καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι σε μια σχέση τοξική και δεν θέλω να βρίσκομαι εκεί, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να φύγω. Σαν κάτι αυτόματα να μας βάζει μια τρικλοποδιά. Από την εμπειρία σου, ας πούμε να πούμε αυτό και με το βάρος, τι είναι αυτό το οποίο συνήθως, και σαν διαιτολόγος δηλαδή, είσαι και διαιτολόγος, οπότε δηλαδή είναι ακόμα μεγαλύτερη ισχύ σε αυτό που λες, τι είναι αυτό το οποίο συνήθως μπλοκάρει κάποιον, ο οποίος ας πούμε είναι υπέρβαρος, παχύσαρκος, έτσι, και σε τέτοια σημεία, δεν μιλάμε τώρα παιδιά για 5-6 κιλά, μιλάμε για ανθρώπους με πρόβλημα, έτσι, που ενώ ξέρουν ότι δεν είναι καλό για την υγεία τους, ενώ ξέρουν, παρόλα αυτά, ενώ παρακολουθούνται και από γιατρούς και τα λοιπά, δεν χάνουν κιλά, είναι τα δευτερεύοντα κέρδη, αλλά βασικά θα ήθελες να μου πεις. Καταρχήν, πάρα πολύ συχνά, βλέπουμε τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν αξίζω, δεν μου αξίζει να ζω σε ένα σώμα πιο υγιές, δεν μου αξίζει να με φροντίζω, δεν αξίζω να έχω την υγεία που θέλω, ας πούμε. Ή θέλω να τραβώ την προσοχή με το να είμαι παχύσαργος από την οικογένειά μου. Ναι, ακριβώς, μπορεί να έχω δευτερογενές κέρδος, να με προσέξουν μέσω αυτού ή να νιώσω ότι είμαι θύμα ή να νιώθω ότι με αυτόν τον τρόπο κάπως προστατεύω τον εαυτό μου. Δηλαδή προστατεύω τον εαυτό μου από ερωτικές περιπτύξεις, μπορεί να προστατεύω τον εαυτό μου από την έκθεση. Υπάρχουν πολλά έτσι που παίζουν πολύ υποσυνείδητοι λόγοι και επίσης πάρα πολλές περιοριστικές πεπιθήσεις. Εμείς έτσι είμαστε στην οικογένεια. Αυτό είναι πεποίθηση. Εγώ μια ζωή θα είμαι έτσι, δεν αλλάζω. Αυτά είναι πεποιθήσεις σε σχέση με το εγώ έχω αργό μεταβολισμό. Αν δεν είναι ιατρικά αποδεδειγμένο, δεν στέκει απαραίτητα αυτό. Και επίσης πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες τροφές στις οποίες μπορεί να κάνουμε υπερφαγία γιατί θεωρούμε ότι για κάποιο λόγο χάνουμε τον έλεγχο. Και εκεί είναι ένα κομμάτι στο οποίο βοηθάει πάρα πολύ η υπνοθεραπεία γιατί ουσιαστικά είναι μία άγκυρα, είναι κάτι το οποίο έχω βάλει εγώ στο μυαλό μου και θεωρώ ότι αυτό μου δίνει τι, μπορεί να μου δίνει στοργή, μπορεί να μου δίνει αυτοφροντίδα, μπορεί εγώ, με το να τρώω σοκολάτα ή μπισκότα ή οτιδήποτε, με αυτόν τον τρόπο να είναι το καταφύγιό μου, το παρεάκι μου. Και φυσικά, αν δεν τα δούμε αυτά, δεν έχει μάταια, θα έλεγα, προσπαθούμε μόνο να κάνουμε ή μόνο πολύ αυστηρή διατροφή ή μόνο πολύ γυμναστική ή και τα δύο. Ουσιαστικά το θέμα είναι να ευχαριστιόμαστε το φαγητό, να ευχαριστιόμαστε το σώμα μας, δεν ανάγκη να είμαστε τέλειοι, αλλά πραγματικά να ζούμε μια ζωή σε ένα σώμα που μας αρέσει και μας βοηθάει να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε. Και έχεις απόλυτο δίκιο και για να προσθέσω σε αυτό είναι ότι ουσιαστικά μέσα από την υπνοθεραπεία καταλαβαίνουμε καλύτερα τα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας. Και αυτό που λέω και εγώ και σε φίλους μου, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, κάποιοι φοβούνται την υπνοθεραπεία γιατί φοβούνται ότι νομίζουν ότι θα χάσουν τον έλεγχο με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο επίσης είναι καλό να το δουν. Δεν χάνει κανένας τον έλεγχο, παιδιά. Το αντίθετο. Παίρνει τον έλεγχο. Ναι, απλά η υπνοθεραπεία, μην τον μπερδεύετε με τον ύπνο που κάνουμε όταν κοιμόμαστε και εκείνη τη στιγμή. Είναι μία, να το πούμε έτσι, κατάσταση τρανς βαθιάς χαλάρωσης που κάποιοι έχουν σπουδάσει και ξέρουν τις τεχνικές με κατάλληλα λεκτικά και λέξεις, γιατί οι λέξεις έχουν δύναμη, να καθοδηγήσουν
έναν άνθρωπο εκεί που πρέπει από το κάτι που δεν θα μπορούσε να το κάνει μόνος του όταν δεν έχει αυτή τη γνώση. Οπότε μην φοβάστε για τον έλεγχο, μην φοβάστε ότι θα βγει κάτι στην υπνοθεραπεία που δεν θέλετε και το έχετε κρυμμένο. Κανένας δεν μπορεί να σας εκμεύσει κάτι. Το λέω για τους ακροατές μας για να μην φοβηθούν. Παρά μόνο θα σε βοηθήσουν εσύ να ξεκλειδώσεις κάποια πράγματα που εσύ θα τα ξέρεις μόνο στο μυαλό σου και αν θέλεις τα επικοινωνείς. Αν δεν θες, δεν τα επικοινωνείς, τα λέω. Ξέρεις τώρα, γελάμε εμείς οι δύο εδώ γιατί τα ξέρουμε. Αλλά στους ακροατές μας να καταλάβουν ότι μόνο έχουν να βοηθηθούν. Μην φοβάστε ότι δεν θα βγουν τα άπλυτα σας στη φόρα στον υπνοθεραπευτή. Που να σας πω και κάτι, αν δεν βγουν και εκεί υπό μια άλλη μορφή και πού θα βγουν, δηλαδή εκεί είναι το σωστό να πάνε για να βοηθηθείτε και πάλι. Αλλά σας λέω και σε περίπτωση που δεν θέλετε, εσείς απλά θα καταλάβετε περισσότερα πράγματα μέσα από τη διαδικασία και τις τεχνικές. Οπότε μόνο κάτι καλό έχει να κάνει η όλη μεθοδολογία. Συμφωνώ και έχω πάνω σε αυτό να πω 2-3 πράγματα. Ένα, δεν χάνουμε τον έλεγχο. Ίσα-ίσα που παίρνω τον έλεγχο του υποσυνείδητου εγκεφάλου μου, δεν τον αφήνω να μου βάζει τρικλοποδιές. Τον παίρνω σύμμαχό μου και έτσι ώστε να μπορεί να με βοηθήσει. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχουν υπνοθεραπείες στις οποίες δεν χρειάζεται ο άνθρωπος απέναντι να πει αυτό που τον απασχολεί. Δηλαδή, εφόσον το γνωρίζει ο ίδιος ή η ίδια, δεν χρειάζεται να το ξέρει. Το έχει λύσει. Γιατί καταλαβαίνετε τι τον ενοχλεί. Ναι. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι μας ενοχλεί και είμαστε. Και υπάρχει και το content free. Γιατί content free hypnotherapy, δηλαδή δεν χρειάζεται εγώ να ξέρω τι γίνεται. Από τι θέλεις να απαλλαγείς. Εφόσον το ξέρεις εσύ, είναι μια χαρά. Και είναι πολύ, πολύ ωραίο όλο αυτό το κομμάτι του παίρνω τον έλεγχο. Και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο υποσυνείδητος εγκέφαλος του καθενός από εμάς είναι εκεί για να μας προστατεύσει και θέλει μόνο το καλύτερο. Έτσι. Δεν μπορεί κανένας υπνοθεραπευτής και ειλικρινά και κανένας στον κόσμο να σου βάλει κάτι στο μυαλό σου που δεν είναι για το καλό σου. Δεν μπορεί να το κάνει. Αυτόματα θα το απορρίψει ο εγκέφαλός σου. Ναι. Δεν, όσο και βαθιά σε τρανς να είσαι, ο καλύτερος υπνοθεραπευτής του κόσμου να είναι, δεν μπορεί να σου βάλει κάτι στο μυαλό σου που ο δικός υποσυνείδητος εγκέφαλος καταλαβαίνει ότι δεν είναι χρήσιμο. Γι' αυτό και πάντα ζητάμε την άδεια του υποσυνείδητου εγκεφάλου. Θέλεις να αλλάξεις, θέλεις να βοηθήσεις, ας πούμε, το Φάνη ή τη Χριστίνα να πάνε προς τα εκεί. Αν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του υποσυνείδητου εγκεφάλου, δεν πάμε πουθενά. Αυτό που λέει η Χριστίνα είναι η μέθοδος που ξεκινάει κάθε συνεδρία. Δηλαδή, θες να το επαναλάβεις τι λέμε σε κάθε συνεδρία. Λέμε ότι καταρχήν συζητάμε από την αρχή. Φάνη, ας πούμε. Ναι, Φάνη. Ο υποσυνείδητος εγκέφαλος του Φάνη θέλει σήμερα να τον βοηθήσει να αλλάξει έτσι ώστε να απαλλαγεί. Από το κάπνισμα. Από το κάπνισμα και να είναι ένας μη καπνιστής για το υπόλοιπο της ζωής του. Και μόνο αν πάρουμε το υποσυνείδητο έναυσμα ότι ναι, θέλω, τότε ξεκινάμε να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά. Άρα μην φοβάστε και το λέω γιατί και εμένα πολλές φορές και εγώ από την ενασχόλησή μου που έχω κάνει και εγώ υπνοθεραπεία και NLP νομίζουν ότι κάποιος δεν θέλει ούτε να σας φυτέψει κάτι κακό στο μυαλό, ούτε να σας... δεν είμαστε ταινία επιστημονικής φαντασίας που ρυθμίζουμε ανθρώπους και τους λέμε να κάνουν αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις δεν θα κάνεις τίποτα που δεν θέλεις. Έρχεσαι για να κάνεις αυτό που θέλεις. Κανένας, όπως είπε και η Χριστίνα, δεν έχει αυτή τη δύναμη. Δεν είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι επιστημονικό που στηρίζεται στην νευρολογία, τη γλωσσολογία και τον προγραμματισμό, δηλαδή που ουσιαστικά βρίσκεις κάτι και το επαναπρογραμματίζεις. Γι' αυτό λέγεται και νευρογλωσσικός προγραμματισμός και ύπνωση μέσα από αυτό. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι σαν να έχεις, σαν να, ας πούμε, γεννηθήκαμε με τον πιο τέλειο, τον πιο σύγχρονο υπολογιστή και στη διάρκεια της ζωής μας να κατεβάζαμε κάποια λογισμικά που θέλουν αναβάθμιση, ας πούμε κάποιες πεπιθήσεις που ξεκινήσαμε να τις πιστεύουμε όταν ήμασταν 3-4, ότι εγώ δεν αξίζω. Ναι. Ποιος το λέει? Ναι. Δηλαδή ήμασταν 3-4, τόσο καταλαβαίναμε, τόσο οτιδήποτε. Μετά μπορεί να κολλήσαμε κάποιον ιό, μετά μπορεί κάποια προγράμματα να μην ανταποκρίνονται γιατί είναι παλιά. Και θέλει μία αναβάθμιση, θέλει μία εξυγχρόνιση και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το βασικά, με βασικά πώς θέλω να ζω τη ζωή μου. Δηλαδή, αν έτσι όπως θέλω να ζω τη ζωή μου κάτι με μπλοκάρει,
και δεν ξέρω τι, κάτι αισθάνομαι ότι ενώ τα κάνω όλα σωστά, ναι, κάτι δεν μου βγαίνει, να το πούμε, ναι, έτσι. Θέλω να πετύχω αυτό το στόχο, θέλω ας πούμε να έχω κάποιο σύντροφο και ενώ τα κάνω όλα σωστά, όλα σωστά, κάπου όλο μου βάζω μια τρικλοποδιά. Πρέπει να το ψάξουμε και να το φτιάξουμε έτσι ώστε όλος ο υπολογιστής να δουλεύει, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Το να βρω σύντροφο, να έχω τη ζωή μου γεμάτη, να είμαι δημιουργικός, να μην έχω φοβίες. Να μην έχω φοβίες, κάτι πολύ, πολύ σύνηθες πολύ εδώ. Σύνηθες. Και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο είναι το πιο σύνηθες που έρχονται τα περιστατικά σου και οι πελάτες σου που σου λένε, τα top 3, αν μπορείς έτσι να... Ναι, θα έλεγα άγχος και κρίση πανικού. Αυτό της εποχής, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ. Και συνήθως είναι κάτι παρελθοντικό που απλά μας δίνει υποσυνείδητα άγχος και το οποίο δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα. Πραγματικά πάρα πολύ εύκολα και πολύ πετυχημένα. Επίσης, εγώ ξεπέρασα κρίση πανικού μέσα από το MLP. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Μα όταν, ας πούμε, έχεις σταματήσει αυτό που τις προκαλεί, δεν γίνονται, δεν υπάρχει λόγο. Σπά, είναι σαν να είναι ένα κάστρο και να παίρνεις τη βάση, οπότε θα πέσει. Έτσι, δεν λειτουργεί αυτό το οικοδόμημα. Και με τα θέματα αυτοπεποίθησης, φοβίες, τέτοιου είδους θέματα αντιμετωπίζουμε πολύ. Δηλαδή αυτό αγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, που είναι συνήθως και στη βάση όλων αυτών, γιατί για κάποιο λόγο είναι πολύ σύνηθες. Οπότε... αυτά θα έλεγα ότι είναι. Είναι έτσι και τα σημεία ίσως των καιρών. Ναι. Δηλαδή ζούμε σε εποχές που παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να είμαι αυτό. Πρέπει να τα κάνουμε adjust, να βλέπω αυτό. Είναι αυτή αυτό το πρότυπο, η γυναίκα, η τέλεια σύζυγος, με το τέλειο σώμα, με τα τέλεια παιδιά, με το τέλειο άντρα, με το τέλειο σπίτι, με το τέλειο φαγητό. Και ο τέλειος άντρας επίσης, με την τέλεια δουλειά που τα φέρνει στο σπίτι. Πόσα άγχη τώρα μετρήσαμε χαλαρά. Φανταστείτε τώρα αυτά. Ναι, είναι πάρα πολύ λογικό. Χριστίνα, πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ έχω τη χαρά έτσι λίγο να τα πούμε για πριν το επόμενο σου ραντεβού, να πούμε και τα δικά μας. Πες μου κάποιος πώς μπορεί να σε βρει. Εγώ θα βάλω φυσικά τα link από κάτω, αλλά πώς μπορεί να σε βρει επίσης. Μπορεί να με βρει στην ιστοσελίδα μου. www.christinadrakopoulou.com. Ανεβάζω πολύ υλικό στο Instagram στο christina.drakopoulou.hypnosis. Πολλά tips, brain hacks, πολλές ιδέες. Κάποια πράγματα ανεβάζω στο YouTube, γράφω άρθρα και οτιδήποτε μπορεί απλά να με πάρει ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε. Είναι γενικά πολύ ωραία εργαλεία και είναι brief therapy. Δηλαδή, πας, κάνεις λίγες συνεδρίες, περισσότεροι οι πελάτες μου έρχονται για 3-4 φορές και τελειώνω. Και έχει τελειώνει και ξεκλειδώνει πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Και το θέμα είναι ότι επειδή δεν κάνεις μόνο ένα, δηλαδή ας πούμε Φερρυππίν, αν θέλεις να λύσεις τις κρίσεις πανικού, επειδή λύνεις πολλά στρώματα από κάτω, μετά ανοίγει ο εγκέφαλος και διακρίνεις δυνατότητες που έχεις που δεν φανταζόσουν ότι είναι σχετικές. Γιατί μόνο υποσυνείδητος εγκέφαλος ξέρει πώς αυτά παντρεύονται μαζί. Και όταν αρχίζεις και απελευθερώνεις. Λες, αχ, πάνε όλα καλά τελικά. Ναι. Αλλά τελικά δεν είναι επειδή πάνε όλα καλά. Επειδή αυτό που είπες κρύβει πολλά πράγματα από κάτω, οπότε αυτόματα τελειώνεις πολλές εκκρεμότητες. Και τα βλέπουμε και μετά αλλιώς. Υπέροχο. Χριστίνα, πραγματικά σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνες και σε ευχαριστώ και για τη φιλοξενία στο γραφείο σου. Τε σου εύχομαι τα καλύτερα. Φανή, εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν έτσι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη έτσι τιμή και πραγματικά θα χαρώ έτσι να τα ξαναπούμε και ό,τι απορίες έχουν οι ακροατές μπορεί να με βρουν, αν σε βρουν. Θα θα βάλω και τα στοιχεία σου από κάτω του website σου, οπότε να σου στείλουν απευθείας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice, είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.